Βλέπω με πολύ χαρά και συγκίνηση και δέος πολλές φορές ότι γίνονται ζυμώσεις σε αυτά που λέμε στην ψυχή σας, ότι αυτά που λέμε τα σκέφτεστε, προβληματίζεστε, απαντάτε, επηρεάζεστε. Θέλω να πιστεύω προς το καλό επηρεαζόμαστε από τα λόγια που μας λέει η Εκκλησία και εμείς που τα λέμε και εσείς που τα ακούτε, γιατί όλοι είμαστε μαθητές εκείνου, είμαστε μαθητές του Χριστού. Και θέλω έτσι να νιώθετε ότι μπαίνω για άλλη μια φορά στο σπίτι σας σήμερα, και αυτό είναι η τιμή που μου κάνετε, που μου επιτρέπετε να μπω στο σπίτι σας και μου ανοίγεις την πόρτα σου, το δωμάτιό σου, και αφήνεις ή κάνεις και τις δουλειές σου, αλλά ακούς και εμένα παράλληλα και σέβεσαι αυτά που λέω και τα εκτιμάς. Το ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που κάνεις και εύχομαι ο Κύριος να σε βοηθά να καταλαβαίνεις σωστά αυτά που λέω. Εύχομαι ο Κύριος να σε φωτίζει, να καταλαβαίνεις πιο πολλά από αυτά που λέω, να σε φωτίζει εσένα τον ίδιο και εσένα την ίδια, να σου δίνει τη δική του άνωθεν κατερχόμενη γνώση, τη θεϊκή σοφία και γνώση. Αυτό που θα ακούσεις, εύχομαι να το προσαρμόσεις στη δική σου ανάγκη, στο δικό σου πρόβλημα, στο δικό σου καημό, στο δικό σου πόνο, γιατί δεν είναι όλα για όλους, έτσι. Και να μην παρεξηγείς αυτά που θα πω. Εύχομαι πίσω από τα λόγια αυτά να βλέπεις τον Χριστό και να μην βλέπεις ανθρώπους και να μην κολλάσεις ανθρώπους και να μην θαυμάζεις ανθρώπους, διότι οι άνθρωποι έρχονται και παρέρχονται και όντως ουδείς αναντικατάστατος παρά μόνο ο Χριστός. Ο Κύριος είναι το παν. Μια μέρα που ερχόμουν να κάνω την εκπομπή, έβλεπα στον κόσμο, στο δρόμο τον κόσμο, στα αυτοκίνητα, την κίνηση έξω στους δρόμους, στον ηλεκτρικό, το μετρό, αυτοκίνητα, εδώ, εκεί. Και λέω, κοίτα πόσοι άνθρωποι δεν ακούνε αυτή την εκπομπή. Κοίτα πόσοι άνθρωποι δεν θα ακούσουν κι άλλες εκπομπές του σταθμού αυτού, της Πυριακής Εκκλησίας, του σταθμού που μιλάει στην ψυχή μας. Ναι, ναι, όλα αυτά ωραία. Αλλά πόσες ψυχές συνανθρώπων μας δεν ακούνε αυτά τα λόγια και δεν δέχονται αυτά τα μηνύματα. Και τι θα πει αυτό? Θα πει ότι ο Χριστός μας, ο Πανάγιος Θεός, ο Πάνσοφος Θεός, για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτές τις ψυχές, θα βρει άλλο τρόπο να τους βοηθήσει. Δεύτερον, θα πει ότι αυτό που κάνουμε είναι πάρα πολύ ασήμαντο, γιατί ένα πολύ μικρό μέρος του πληθυσμού του κόσμου ακούει τα λόγια αυτά της Εκκλησίας. Όχι αυτή την εκπομπή μόνο, γενικότερα. Αλλά απ' την άλλη θα πει ότι και αυτό το μικρό, το λίμα, το μικρό πίμνιο, αυτοί οι λίγοι άνθρωποι που ακούν, δεν πειράζει. Αν αυτοί ακούσουν καλά και αν αυτοί βγάλουν μετά μια κραυγή σιωπηλή και την κάνουν προσευχή και επηρεάσουν όλο τον κόσμο με την προσευχή τους και στείλει ο Θεός ευλογία και χάρη και προστασία σε όλο τον κόσμο, βοήθεια δεν είναι και αυτό για την ανθρωπότητα? Άλλωστε όλοι οι μεγάλοι ασκητές ζούσαν σε μικρές σπηλιές και αυτές οι μικρές σπηλιές φωταγωγήθηκαν τόσο πολύ από τη χάρη του Θεού και από το φως το άκτιστο της θεότητος και από την αγιότητα των ανθρώπων αυτών που ήταν μέσα σε αυτές τις σπηλιές, και αυτό το φως μετά έλαμψε σε όλη την οικουμένη. Όλο το παιχνίδι παίχτηκε σε μια σπηλιά, όλος ο αγώνας δόθηκε σε ένα τόσο στενό μέρος, με τόσους λίγους θεατές, με τόσους λίγους ανθρώπους, κι όμως, επειδή αυτό που γινόταν ήταν αληθινό, γνήσιο, θεϊκό και ανθρώπινο μαζί, επειδή ήταν, είχε τη σφραγίδα της αιωνιότητας, κράτησε. Κράτησε. Έτσι λέω μέσα μου, στον εαυτό μου, λέω αυτό που κάνεις είναι ένα τίποτα στο χάος του κόσμου. Τόσοι άνθρωποι ταλαιπωρούνται, πεινάνε, διψάνε, πεθαίνουν, σκοτώνονται, χωρίζουν, αρρωσταίνουν, βασανίζονται. Τι προσφέρεις σε αυτούς τους ανθρώπους? Τίποτα. Ένα τίποτα δεν είναι. Αυτή η εκπομπή είναι ένα τίποτα. Απ' την άλλη όμως λέω, είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί είναι του Χριστού τα λόγια, που αν κανείς τα ακούσει και τα ζυμώσει μέσα στην καρδιά του και τα επεξεργαστεί, αυτά μπορεί να γεμίσουν τη γη με φως, με λαμπρότητα, με αγιότητα από σένα, εκεί που βρίσκεσαι εσύ τώρα, στο δικό σου το σπήλαιο. Το σπήλαιο της Αποκαλύψεως δεν είναι μόνο στην Πάτμο, είναι εκεί που βρίσκεσαι εσύ τώρα. Αν εκεί που τώρα είσαι σου αποκαλυφθεί ο Θεός στην καρδιά σου και το νιώσεις και μετά βγεις έξω, εγώ μιλάω σε σένα, εσύ είσαι ένας, είσαι μία και εγώ είμαι ένας. Βγαίνεις έξω και σε βλέπουν άλλοι 50, 60, 100 άνθρωποι στη δουλειά σου, στο γραφείο σου, στο σχολείο σου, στη γειτονιά σου, στην οικογένειά σου. Οπότε ο ένας επηρεάζει άλλους 10, 15, 20, 30. Το φως που παίρνεις το πολλαπλασιάζεις, το αυξάνεις. Σου ανάβω εγώ ένα κεράκι που το δικό σου μπορεί να είναι
μεγαλύτερο και πιο λαμπρό από το δικό μου, αλλά σου δίνω κι εγώ τη δική μου σπίθα. Και το φως το δικό σου αυξάνει, φουντώνει, μεγαλώνει. Και έτσι αυξάνουν τα κεριά, τα αναμένα στη γη. Και έτσι όσοι γυρίζουν από την Ανάσταση το βράδυ, βλέπεις το θέαμα της επιστροφής. Και είναι πολύ ωραία αυτά τα κεράκια μέσα στο σκοτάδι, να βλέπεις μια σειρά από ανθρώπους να κρατάνε φαναράκια αναμένα με το φως της Αναστάσεως. Άλλο σε μια πομπή και λιτανία να είναι 10 άνθρωποι και άλλο να είναι 100, 200, 300 άνθρωποι και να κρατάνε όλοι ένα κεράκι. Είναι πανέμορφη εικόνα, είναι φωταγωγημένη νύχτα του κόσμου μας έτσι και έτσι λαμπρύνονται και οι άλλοι που είναι δίπλα σας χωρίς να το καταλαβαίνετε. Αποκτάς εσύ φως, γαληνεύει η δική σου ψυχή και ωφελείς και το διπλανό σου που αύριο το πρωί θα σε δει. Και αύριο το πρωί και σήμερα το απόγευμα, αλλά και αύριο το πρωί, γιατί αν τώρα είναι νύχτα που ακούς, την ώρα που η εκπομπή αυτή αναμεταδίδεται το βράδυ και μ' αρέσει και νυχτερινή εκπομπή της αναμετάδοσης, αλλά δεν την ακούω γιατί είναι η ώρα πολύ περασμένη, 2 η ώρα το βράδυ, κοιμούνται οι περισσότεροι, αλλά τη νύχτα σκέφτομαι που ησυχάζουν τα πάντα, που δουλεύουν οι άνθρωποι πολύ για αμαρτίες, αλλά και πολύ για την αγιότητα της ζωής αυτής. Σε γυροκομεία, σε ιδρύματα, σε νοσοκομεία, σε λεωφορεία, σε ταξί, σε εργασίες διάφορες άλλες, στην εντατική, στα σπίτια που έχουν προβλήματα και ακούνε αυτήν. Οι άλλοι διαβάζουν, άλλοι έχουν μια στεναχώρια, άλλοι έχουν αϊπνία, άλλοι έχουν μελαγχολία, άλλοι έχουν μοναξιά, άλλοι προσεύχονται και βάζουν και στα κλεφτά να ακούσουν και κάτι, να πάρουν μια έμπνευση από μια εκπομπή, να σκεφτούν κάτι σχετικό με την Εκκλησία και την προσευχή. Είναι ωραίο πράγμα να παίρνεις φως μέσα στη νύχτα. Είναι ωραίο πράγμα μετά να βγεις στη ζωή σου, στο δρόμο, στη γειτονιά σου και να λες αυτό που λέει η Γερόντισσα Γαβριλία, μόνο μια καλημέρα. Και ο άλλος να σου πει, η δική σου καλημέρα είναι διαφορετική από τις καλημέρες που μου λένε οι άλλοι. Η δική σου η καλημέρα κάνει πολύ ωραία την κάθε μου μέρα. Η δική σου η καλημέρα έχει μέσα μια χάρη, γιατί έχει μέσα αυτόν που είναι η ωραιότερη μέρα, που είναι το φως το αληθινό, το φως του κόσμου, το Χριστό. Είναι πολύ ωραίο να λες καλημέρα και όλος να καταλαβαίνει ότι είσαι χριστιανός, χωρίς να του πεις τίποτα για τον Χριστό. Αυτό κάνει η Πειραϊκή Εκκλησία, ο σταθμός που μιλάει στην ψυχή μας, μας βοηθάει να ζήσουμε την καλημέρα, την καληνύχτα, την όμορφη ζωή, τη σχέση μας με τον Χριστό, που έτσι αλλάζει σιγά σιγά ο κόσμος, χωρίς να το πάρεις είδηση. Βασίλη, μιλάω τόση ώρα, ξεχάστηκα πάλι. Να μας βάλεις λίγη μουσική να ξεκουραστούμε, να σκεφτούμε αυτά που είπαμε. Ο Βασίλης Χατζηνικολάου είναι και πάλι μαζί μας, ακούραστος, ακούει την εκπομπή μας και την επενδύει μουσικά και την επεξεργάζεται ηχητικά με τα πανέμορφα κομμάτια που διαλέγει και ευχαριστώ πολύ αυτούς που παίρνουν και συγχαίρουν για την εκπομπή. Τα συγχαρητήρια πηγαίνουν στον Βασίλη Χατζηνικολάου. Μπορείτε να πάρετε στο διάλειμμα αυτό στο 4118602 και 4118640. Με ρωτούν κάποιοι ότι δεν βρίσκουν μερικές φορές χρόνο να μιλήσουν γιατί είναι κατηλημένες οι γραμμές. Να επιμείνετε και να πάρετε και κάποια άλλη ώρα. Ως το απόγευμα είναι στο σταθμό η Φίβη και σηκώνει τα τηλέφωνα. Μπορείτε να πάρετε το απόγευμα, να δώσετε, να πείτε αυτό που θέλετε, να πάρετε και κάποια άλλη μέρα, και ας μην είναι η μέρα της εκπομπής, και να μου πείτε αυτό που θέλετε, ή αν είστε στο γραφείο σας, ή μπορείτε και έχετε ανοιχτό τον υπολογιστή, να γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση αυτής της εκπομπής, athéata.perasmata@yahoo.gr. athéata.perasmata. Βασίλη, ο λόγος, ο μουσικός, σε σένα. Και μετά από αυτό το υπέροχο άκουσμα, να σας πω ότι θέλω να πιστεύω ότι αυτά που είχαμε πει κάποτε για τα παιδιά σας, τα πολύ καλά παιδιά σας, τα πολύ ευλογημένα παιδιά που έχετε, και αυτά που είναι μπλεγμένα είναι ευλογημένα γιατί είναι βαφτισμένα, και αυτά που είναι ταλαιπωρημένα από διάφορες καταστάσεις, παρέες κακές, ναρκωτικά, τσιγάρα, σχέσεις παράνομες, αιρέσεις και παραθρησκείες, ψυχολογικά, όλα, ό,τι βάλει ο νους σου μπορεί να ακούσει κανείς αυτόν τον κόσμο. Ό,τι βάλει ο νους σου. Το μόνο καλό σε όλη αυτή την ιστορία που ακούω, τόσα βάσανα και τόσα προβλήματα, είναι ότι γίνομαι λίγο πιο σεβάσμιος. Διότι ασπρίζω. Τα γένια των κληρικών γίνονται πιο λευκά με τόσα παγκούν. Παρατηρώ ότι μετά από κάθε μέρα που γυρίζω από την εξομολόγηση, όταν έχω εξομολόγηση και πηγαίνω στο σπίτι και πάω να πληθώ με το βράδυ το πρόσωπό μου, βλέπω ότι
Περισσότερες λευκές τρίχες είναι στα γένια μου σήμερα. Περισσότερο λευκάνθηκαν τα γένια μου με αυτά που άκουσα. Το μόνο καλό. Όλα τα άλλα είναι να λες, Χριστέ μου, βάλε το χέρι σου. Τι προβλήματα τραβάει ο κόσμος. Πόσα βάσανα, πόσους πόνους στη ζωή. Τι να κάνεις. Τι να κάνεις. Ελπίζεις το Θεό. Εμπιστεύεσαι τον Χριστό. Παίρνεις τη θέση σου στο σύμπαν και λες, Κύριε μου, η θέση μου είναι εδώ πέρα. Δεν μπορώ να αργώσω όλη τη γη. Δεν μπορώ να κυνηγάω το παιδί μου από πίσω. Τι να κάνω. Προσεύχομαι, Χριστέ μου. Προσεύχομαι σε σένα που είσαι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ενώ εγώ δεν είμαι πανταχού παρών. Εγώ μένω στο σπίτι μου, μια συγκεκριμένη οδό. Πάω στην πολεοδομία και δεις το χάρτη, βλέπεις ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Εκεί είναι το σπίτι μου. Τελείωσε. Δεν μπορώ να πάω κάπου αλλού. Δεν μπορεί να τρέχω να κυνηγάω το παιδί μου, τη γυναίκα μου, τον άντρα μου, τον παραστρατημένο, τη γυναίκα μου, την πλεγμένη. Διάφορα ακούς. Διάφορα συμβαίνουν. Προσευχή, προσευχή. Αδιάλειπτα προσευχή να κάνουμε, να λέμε την ευχή. Κύριε σου Χριστέ, ελέησέ με. Κύριε σου Χριστέ, ελέησε το παιδί μου, τη γυναίκα μου, τον άντρα μου, όλο τον κόσμο. Και να θυμάσαι ότι είναι όλοι πολύ καλοί. Δεν υπάρχει κακός άνθρωπος. Όλοι είναι πολύ καλοί. Και το παιδί σου το κακό, θυμάσαι που το είχαμε πει κάποτε, είναι πολύ καλό. Απλώς πρέπει να γίνει πιο καλό και αυτά τα μυστικά που χάθηκαν. Και αυτή η ομορφιά που έχει τώρα σκεπαστεί με κακίες που βγαίνουν, με τα ζυζάνια και τα αγκάθια που βγάζει, κάτω από αυτά τα ζυζάνια υπάρχει μια ομορφιά. Υπάρχει, όπως λέμε στην Εκκλησία μας, ένα κάλος. Ένα κάλος. Κάλος θα πει ομορφιά, από εκεί βγαίνει η λέξη καλλιντικό, καλοπίζομαι, καλοπισμός, καλοπιστικά φυτά. Κάλος θα πει αυτό που η ομορφιά, η ωραιότητα. Υπάρχει ένα κάλος πίσω από κάθε κακό παιδί. Αλλά μόνο ο Χριστός το βλέπει αυτό. Γι' αυτό και μας είπε ο Χριστός μας, πρέπει να γίνετε σαν τα παιδιά. Απλή, ταπεινή, ανεξίκακη, αγαθή. Πρέπει να γίνετε σαν τα παιδιά. Αλλά νομίζω όταν είπε ο Χριστός να γίνετε σαν τα παιδιά, εννοούσε τα πολύ παιδιά, τα πολύ βρέφη. Γιατί μετά όταν λίγο μεγαλώσει το παιδί, από τα πρώτα κιόλας χρόνια της παιδικής του ηλικίας, το παιδί μόλις αποκτήσει λίγη αυτοσυνειδησία και προσωπικότητα και αρχίζει καταλαβαίνει το εγώ του, από τότε βγαίνουν και τα πρώτα μέσα μας, ανθίζουν τα πρώτα σπέρματα του κακού, τα πρώτα ζυζάνια, οι πρώτες κακίες, εγωισμοί, πείσματα, απαιτήσεις. Το δικό μου θέλω, αυτό είναι δικό μου, όχι, φύγε, δεν σε θέλω, θέλω εκείνο. Και λες, τι εννοούσε ο Χριστός όταν έλεγε να γίνεται σαν τα παιδιά. Και τα παιδιά δεν είναι πολύ καλά. Εννοούσε ο Κύριος μάλλον τα πολύ παιδιά, τα μωράκια, τα βρέφη, τα αθώα παιδιά. Τα παιδιά που δεν έχουν επηρεαστεί από τους μεγάλους. Τα παιδιά που δεν χάλασαν από την εποχή μας. Τα παιδιά που δεν τα άλλαξαν οι άλλοι και τα έκαναν γερασμένα παιδιά. Άρρωστα παιδιά και ψυχολογικά και σωματικά και διανοητικά και συναισθηματικά και βουλητικά, όλα τους τα έχουμε διαλύσει των παιδιών. Τα έχουμε κάνει τα παιδιά να μην είναι παιδιά. Δεν υπάρχει πλέον παιδική ηλικία, αυτό που λέμε η αθωότητα. Μόνο λίγο μωρά που είναι, μόλις ξεκινήσουν και μεγαλώνουν, δεν υπάρχει αθωότητα. Πού είναι αυτή η αθωότητα? Βλέπεις παιδάκια που παίζουν σε έργα τηλεοράσεως και λέει, εγώ θα τα φτιάξω με την τάδε. Εγώ θέλω να την κάνω την άλλη να με ερωτευτεί. Εσύ με θέλεις, με αγαπάς, θες να κάνουμε δεσμό. Και βλέπεις κάτι παιδάκια Δευτέρα Δημοτικού, Τρίτη Δημοτικού και λένε τέτοια λόγια. Και μην πω και μικρότερα. Δεν υπάρχει αθότητα, δεν υπάρχει αγάπη. Δεν υπάρχει αγκαλιά η παιδική που αγκάλιαζε το ένα παιδάκι το άλλο και το φιλούσε ακόμα και στο στόμα. Τα μικρά παιδάκια δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν και φιλούνται από αθότητα και απλότητα παντού και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Τώρα τα παιδιά τα πονηρεύουμε. Πήγα να πω τα πονηρεύουν. Τα πονηρεύουμε. Εμείς οι μεγάλοι. Εμείς οι κακοί οι μεγάλοι, που και εμείς είμαστε καλοί κατά βάθος, αλλά τελικά όντως εμάς είναι πολύ βάθος αυτό το πράγμα, το καλό. Χάνεται όσο περνά ο καιρός. Τα παιδάκια όμως δεν φταίνε τίποτα. Τα παιδιά δεν φταίνε. Η εποχή μας λες και έχει βαλθεί μέσα στην ψυχή του παιδιού να ποτίζει μόνο τα σπέρματα του κακού. Λες και έχει βαλθεί η εποχή μας να κάνουμε τέτοιες καλλιέργειες. Να αυξήσουμε στο παιδί ό,τι κακό υπάρχει μέσα του εν σπέρματι, δηλαδή ως αυτό που λέμε η ροπή. Η ροπή προς το κακό, η αμαρτητική ροπή που έχουμε όλοι ως παιδιά του Αδάμ και της Εύας. Είμαστε ζυμωμένοι. Το αίμα μας ζυμώνεται με το αίμα του Χριστού στη Θεία Κοινωνία όταν τα κοινωνάμε και τα παιδιά μας. Άλλο κεφάλαιο και αυτό. Ακοινώνει τα παιδιά. Ακοινώνει το, όχι δεν ξέρουν να πούνε καλησπέρα, καλημέρα. Αυτά τα ξέρουν. Αλλά είναι ψεύτικο και αυτό που λένε. Είναι τυποποιημένο.
λένε καλημέρα και από μέσα σε κοροϊδεύουν. Γελάνε, ειρωνεύονται. Γιατί τα έχουμε μάθει εμείς έτσι να κάνουν. Ψεύτικοι τρόποι καλής συμπεριφοράς, αλλά είναι ακοινώνητα, δεν κοινωνάνε. Οπότε το αίμα τους είναι μόνο το αίμα το δικό μας, των γονέων το άρρωστο, γιατί λέει «Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκεί σεισέ με η μήτυρ μου, η μάνα μου κύριε και ο πατέρας μου είναι αμαρτωλοί άνθρωποι και αμαρτωλοί με γεννήσανε». Αμαρτωλοί με γεννήσανε, αμαρτωλό παιδί κάνανε, τι κάνανε, Άγιο. Αμαρτωλοί άνθρωποι ήτανε. Δεν κοινωνάμε, δεν χαριτωνόμαστε, δεν προσευχόμαστε, δεν βοηθάμε τα παιδιά και έτσι το αίμα τους είναι το αίμα του Αδάμ, του χωικού και όχι το αίμα του νέου Αδάμ, του Χριστού μας, του ανακαινισμένου. Και βλέπουμε η εποχή μας έχει, λες και έχει βαλθεί στο παιδί να ξυπνάει μόνο τα πάθη, τα ενστικτά του, τη φιλιδονία του, την... ό,τι κακό μπορεί να υπάρχει μέσα. Γιατί εδώ που τα λέμε, ο κάθε άνθρωπος μέσα του κουβαλάει μια ζούγκλα. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας έχουν μελετήσει την ανθρώπινη ψυχή και το παραδέχονται αυτό. Το λένε ότι είδαν πρώτα τη δική τους ψυχή φυσικά. Και άμα δεις τη δική σου ψυχή, έχεις καταλάβει την ψυχή κάθε ανθρώπου. Γιατί οι ψυχές όλες, στη βασική τους δομή, στις βασικές τους ανάγκες, όλες οι ψυχές τα ίδια πράγματα θέλουν. Αγάπη, στοργή, θαλπορή, ζεστασιά, αναγνώριση, δικαίωση. Αυτά θέλουμε όλοι. Αυτά θέλουμε όλοι. Και βλέπεις ότι μέσα σου, κάθε άνθρωπος και το παιδί ακόμα, κουβαλάει μια ζούγκλα. Το θέμα είναι τα σπέρματα του κακού να μην τα ποτίζεις, να τα καθαρίζεις, να τα μετατρέπεις, να κάνεις καλλιέργεια, να κάνεις την αγριέλεον ή σκαλιέλεον, δηλαδή να μετατρέπεις το, να μπολιάζεις την αμαρτία που είναι μέσα στο παιδί, να την κάνεις καλοσύνη, να μεταστρέφεις. Και να μετατρέπεις και να μεταβάλεις το κακό σε καλό. Αυτό δεν το κάνουμε. Αυτό δεν το κάνουμε. Αυτό το κάνανε οι Άγιοι μόνο. Η παιδικότητα δηλαδή δεν κρύβει μέσα τα ωραιότερα πράγματα. Το παιδί, ο κάθε άνθρωπος, κουβαλάει μέσα πολλές δυνατότητες και προς το καλό και προς το κακό. Ο Άγιος, ο Άγιος άνθρωπος, ας πούμε ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος Νικόλαος, η Αγία Μαρίνα, η Αγία Παρασκευή. Αυτοί οι Άγιοι τι έκαναν? Αγωνίστηκαν και αύξησαν ό,τι καλό υπήρχε μέσα τους. Ό,τι κακό το μετέτρεψαν σε καλό. Δεν το πότιζαν το κακό. Καταλαβες? Και γίνανε παιδιά. Και βλέπεις έναν παππού μοναχό, έτσι μια καλόγρια, έναν καλόγερο, μεγάλης ηλικίας και είναι σαν παιδάκι. Αθώος, καλός, αγαθός. Κοιτάς τα μάτια του και καταλαβαίνεις ότι είναι απονήρευτος. Γιατί? Γιατί στη ζωή τους δεν πότιζαν μέσα τους την κακία. Ούτε αυτοί, ούτε οι γονείς τους, ούτε το περιβάλλον τους. Ήταν καλό το περιβάλλον που μεγάλωσαν. Η εποχή μας κάνει το ακριβώς αντίθετο. Λες και έχει βαλθεί η εποχή μας να μην αυξήσει το παιδάκι τα καλά που έχει μέσα του. Γιατί αν τα κάνει αυτό θα γίνει άγιος. Και η εποχή μας δεν θέλει αγίους. Αλλά να αυξήσει ό,τι κακό υπάρχει μέσα. Αυτό το κακό που υπάρχει μέσα το ποτίζει η εποχή μας συνέχεια. Συνέχεια. Η αγωγή που μας δίνουν, το περιβάλλον, εσύ, ο πατέρας, η μητέρα, η γειτονιά, η έμφαση που δίνεται από την τηλεόραση, από εδώ και από εκεί, δεν βοηθάνε το παιδάκι να ανθίσει μέσα του τα ωραία στοιχεία της ψυχής του. Όχι. Η καλοσύνη που έχει το παιδί σου, έχει καλοσύνη το παιδί, ναι, αλλά είναι ένα κεφάλαιο που ακόμα δεν έχει δουλευτεί, είναι αδούλευτο κεφάλαιο. Είναι κάτι που πρέπει να το καλλιεργήσει, να αγωνιστεί, να κουραστεί, να στάξει αίμα η ψυχή του για να γίνει καλό παιδί. Καλός δεν γίνεται κανείς αν αφαιθεί. Αν αφήσει το παιδί σου ελεύθερο, θα γίνει καλό. Θέλει αγωγή. Θέλει παιδεία. Δράξαστε παιδείας. Δηλαδή θέλει να αρπάξεις την παιδαγωγία που σου δίνει ο Θεός και να αγωνιστείς πάνω σου. Αυτό που κάνει ο Άγιος. Αγωνίζεται. Παλεύει. Η εποχή μας αυτό κάνει. Παίρνει του παιδιού ό,τι καλό υπάρχει μέσα και ποτίζει και ενθαρρύνει τα αγκάθια. Ό,τι κακό έχει το παιδί μέσα του ως ροπή, ως τάση, παλεύει η εποχή μας να το αυξήσει και κάνει ό,τι μπορεί να καταστρέψει κάθε καλό που έχει η παιδική ψυχή. Τι καλό έχει μάθει η τηλεόραση στο παιδί σου? Πες μου, τι καλό έχει μάθει στο παιδάκι σου η τηλεόραση? Τι το έχει διδάξει? Το έχει διδάξει, ας πούμε, να αγαπάει? Έχει διδάξει τηλεόραση αγάπη? Έχεις δει ποτέ το παιδί σου να κλαίει συγκινημένο, ας πούμε, από την τηλεόραση ότι είδε κάτι που άγγιξε την ψυχούλα του? Από γαλήνη, από ζεστασιά? Το έχεις δει να κλαίει όταν χάνει η ομάδα του? Να βρίζει, να φωνάζει, να τα σπάει, να βλαστημάει, να πορώνεται, όπως λέει, να πορώνεται. Τέτοια πράγματα έχεις δει. Το έχεις δει να θέλει πολλά, να υπερκαταναλώνει, γιατί έτσι το έχει μάθει τηλεόραση.
Το κακό παιδί που λες ότι έχεις, ότι το παιδί σου είναι κακό, η τηλεόραση το έχει κάνει έτσι. Μην το μαλώνεις το παιδί. Η τηλεόραση συνέχεια του δείχνει ότι ο επιτυχημένος άνθρωπος σήμερα πρέπει να έχει πολλά πράγματα. Να είναι άπλιστος. Να μην σταματά. Έχεις κινητό, να πάρεις κι άλλο. Με αυτό θα μείνεις. Πάρε κι άλλο. Άλλαξε πακέτο. Πάρε νέα μηνύματα. Πάρε νέα κάρτα. Μην σταματάς αυτό. Ανανέωσε τα ρούχα σου, τα πράγματά σου, το αυτοκίνητό σου. Μην μείνεις με αυτό. Συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια η εποχή μας. Κάνε το παιδί σου υπερκαταναλωτικό, άπλιστο, εγωιστή, εγωπαθή, φύλαυτο, φιλίδωνο. Έτσι δεν είναι? Το παιδί σου δεν φταίει το καημένο το παιδάκι που έχει γίνει κακό. Που όλη την ημέρα τώρα μπορεί να κάθεται στο καθρέφτη και να κοιτιέται 100 ώρες και να θέλει να κάνει τα μαλλιά του, να φτιάχνεται, να... πέρα από ότι θέλει να έχει μια ταυτότητα και μια προσωπικότητα. Εντάξει, αλλά η τηλεόραση τι του έχει δείξει? Την κακία. Ποια είναι η κακία? Ότι η σωματική ομορφιά είναι το παν. Πρέπει να μάθει να είσαι όμορφος. Όποιος δεν είναι όμορφος δεν περνάει. Αν δεν είσαι ωραίος, δεν σε κοιτάνε οι κοπέλες. Τι θα πει κοιτάνε οι κοπέλες? Δεν ακούω καμία ωραία λέξη. Αγαπάω. Το αγαπά, το ακούς ποτέ? Όχι. Δεν του λέει κανείς δεν σε αγαπάει μια κοπέλα. Λέει δεν σε κοιτάει. Δηλαδή η εποχή μας μαθαίνει το παιδί να είναι έτσι ώστε να το κοιτάνε. Τι μαθαίνει το παιδάκι σου? Να το κοιτάνε οι άλλοι. Για να σε κοιτάνε τι θέλεις να έχεις? Βιτρίνα. Άρα υποκρισία. Άρα η εποχή μας μεγαλώνει το παιδάκι σου και το κάνει υποκριτικό, ψεύτικο. Να δείχνει κάτι διαφορετικό. Δεν μαθαίνει να αγαπάει. Δεν μαθαίνει να ταπεινώνεται. Δεν μαθαίνει να εγκρατεύεται. Πώς να εγκρατευτεί το παιδί? Πώς να εγκρατευτεί? Αφού εσύ ο ίδιος νιώθεις ότι το παιδί σου έχει μείνει πίσω. Που δεν έχει σχέση, που δεν έχει δεσμό. Αφού η τηλεόραση του δείχνει ότι από μικρό πρέπει να έχει δεσμό. Έτσι. Δεν του λέει όμως ότι αυτός ο δεσμός πού θα καταλήξει? Πόσες σχέσεις θα έχεις πριν παντρευτείς? Πόσες εκτρώσεις θα κάνεις πριν παντρευτείς? Πού είναι η καλοσύνη, παιδί μου? Πώς το παιδάκι σου θα γίνει καλό, αφού δεν έχει μάθει να έχει τη λαμπρότητα της αγνότητας? Έχετε δει αγνά πρόσωπα? Έχουμε δει. Πόσα. Ώσπου να φτάσει να παιδίσει μια ηλικία, λίγο να μεγαλώνει. Μετά χάνεται αυτό. Μπαίνει μια πονηριά, μπαίνει μια χυδαιότητα, μπαίνουν τα υπονοούμενα, μπαίνει η βρωμιά, μπαίνει η λάσπη και η αθλειότητα του κόσμου, πολλαπλές σχέσεις και. Το παιδί τέτοια μαθαίνει. Δεν φταίει το παιδί σου που είναι κακό. Φταίει η εποχή. Φταίει ο κόσμος όλος που το κάνει κακό. Είναι μια εποχή που δεν παράγει αγίους. Για να γίνεις σήμερα άγιος πρέπει να κάνεις τεράστια αντίσταση στην εποχή σου. Αν ζούσαμε, ας πούμε, στην εποχή του Βυζαντίου ή αν ζούσαμε στην Ελλάδα, ας πούμε, μιας άλλης εποχής, θα ήταν πολύ εύκολο να σε πάει το ρεύμα του κόσμου προς την εκκλησία. Δηλαδή, αφινώσουν και πήγαινες προς την εκκλησία. Μου λέγε μια κυρία για το χωριό της κάπου στη Μακεδονία. Αν σε βλέπανε, λες, στο χωριό να τρως, ας πούμε, την 40η αρτήσιμα φαγητά, δεν μπορούσε να το κάνεις αυτό. Γιατί όλοι σε δίδασκαν ότι η νηστεία είναι κάτι πολύ ωραίο. Όλοι νήστευαν. Δηλαδή, αφινώσουν στην εποχή σου και η εποχή σου σε μάθαινε να νηστεύεις. Η κοινωνία που ζούσες. Το σπίτι, το περιβάλλον σου. Τώρα ποιος μπορεί να αφαιθεί με εμπιστοσύνη στην εποχή του? Κανείς. Δεν μπορεί να αφαιθείς. Πρέπει να αντισταθείς για να νηστέψεις. Πρέπει να είσαι το ούφο. Βέβαια. Πρέπει να ξεχωρίζεις. Πρέπει να σε κοιτάνε όλοι και να λένε καλά, πας καλά. Μου λέγε ένας στο στρατό, είπε θα τη ζήτησε να πάει η εκκλησία. Ένας νέος. Και του λέει ένας, γιατί ήρθε το Πάσχα από τώρα? Και ήταν πριν τα Χριστούγεννα. Λέει τι Πάσχα, λέει. Θέλω να πάω η εκκλησία, είναι Κυριακή, λέει μεθαύριο. Γιατί ρε φίλε, λέει, ήρθε το Πάσχα. Αυτός πήγαινε μόνο το Πάσχα. Έτσι το μάθανε. Έτσι το μάθανε αυτό το άτομο. Δεν το κατηγορώ αυτό το παιδί. Έτσι το δίδαξε η εποχή του. Ενώ κάποτε, στο στρατό, όλοι πήγαιναν στην εκκλησία. Και ο στρατός ήταν όντως φιλόχριστος. Και κάναν το σταυρό τους και αγαπούσαν την εκκλησία και την Παναγία. Τη σέβονταν. Όχι όλοι βέβαια. Δεν πετάω στα σύννεφα. Πάντα υπήρχαν οι βλαστήμιες και οι βρισχές και η ανηθικότητα. Πάντα υπήρχε, ναι. Αλλά δεν ήταν ο νόμος. Δεν ήταν ο κανόνας. Δεν ήταν η πλειοψηφία συντριπτική. Δεν είναι αυτό που λέει, φωνάζουν τα άγρια να φύγουν τα ήμερα. Κάτσε τώρα, αυτό έχουμε πάθει. Ήρθε μια κοπέλα μια μέρα. Τώρα πάω από το ένα στο άλλο, αλλά εντάξει. Πιστεύω να με συγχωρείς για αυτό που κάνω, αλλά δεν θέλω να τα αφήσω αυτό που μου ήρθε στο μυαλό μου να στο πω. Και μου λέει, πάτερ, νιώθω χάλια. 18 χρόνο κοπέλα. Γιατί τη λέω, τι έχει πάθει? Νιώθω πάρα πολύ άσχημα, πάτερ. Είμαι χάλια. Νιώθω απέσια. Ντρέπομαι. Όχι, λέω, θα έχει κάνει κάτι κακό. Γιατί ντρέπε? Τι έχει κάνει? Τι έγινε, ρε παιδί μου? Έκανες κάτι, συνέβη? Όχι, πάτε. Γιατί ντρέπεσαι? Δεν μπορώ, θα σας το πω πολύ, αλλά μην με παρεξηγήσετε. Ντρέπομαι πάρα πολύ. Γιατί? Είμαι, πάτερ, αγνή. Ντρέπομαι που είμαι αγνή. Δεν κατάλαβες, λέω. Κούναγα το κεφάλι μου να συνέλθω. Με κοροϊδεύουν, πάτερ, λέει. Με κοροϊδεύουν πάρα πολλές φίλες μου.
με κοροϊδεύουν πάρα πολλές φίλες μου, γιατί αυτές λέει μου έχουν πει ότι μένω πίσω, ότι ζουν τη ζωή τους, ότι κάνουν άλλα πράγματα, ότι η εποχή μας ζει διαφορετικά. Ντρέπεται που είναι αγνή. Το καταλαβαίνεις? Το δικό σου το παιδί είναι αυτό, δεν είναι δικό μου παιδί. Αυτή η κοπέλα, η φοιτήτρια, η πρωτοετής, η δευτεροετής, η τριτοετής, που ντρέπεται στην εποχή μας να πει, όχι να το πει, να το ζήσει, ντρέπεται. Δεν χρειάζεται να το πει. Δεν χρειάζεται να το πει αυτό. Αλλά ντρέπεται που είναι αγνή. Γιατί την έκαναν οι άλλοι να νιώθει ότι δεν πάει καλά. Ότι δεν είναι νορμάλ, ότι δεν είναι φυσιολογική. Το ότι δηλαδή κρατά τα σπλάχνα της έτοιμα να δεχτούν το παιδάκι που θα κυοφορήσει και δεν κάνει το κορμί της πειραματόζω και δεν δίνει το κορμί της από τον ένα στον άλλον να περνάει κάποιες εβδομάδες, κάποιους μήνες ή κάποια λίγα χρόνια για να κάνει το κέφι της, τη βιασύνη της, την πλάκα της, κάποια άλλη έτσι λένε, κάνουμε την πλάκα μας, περνάει η ώρα μας. Επιπόλοιοι συναισθηματισμοί και έρωτες λίγων ημερών και λίγων μηνών, τρέπεται αυτή η κοπέλα που είναι αγνή, που προετοιμάζεται σωστά. Σε μια άλλη εποχή δεν θα ντρεπόταν αυτή, θα ντρεπόταν η άλλη, η οποία θα ζούσε την ασωτεία, θα ντρεπόταν και θα ερχόταν να εξομολογηθεί αυτή σε μένα και θα έκλαιγε αυτή σε μένα. Αυτό θέλω να πω στην τηλεόραση, αυτό θέλω να πω σε αυτούς που λένε τα διάφορα, να πω ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατηγορείτε την Εκκλησία, κατηγορείτε εμάς τους ιερείς, έχετε δίκιο. Φταίμε σε πάρα πολλά. Σε πάρα πολλά φταίμε, ναι. Αλλά κι εσείς, κοιτάξτε τι άτομα μας φέρνετε, τι κόσμο μας στέλνετε στην εξομολόγηση, τι μας λέει ο κόσμος, ερχόμενος από σένα έρχεται, φίλε μου. Αυτό θέλω να του πω στην τηλεόραση. Αυτού που συναρπάζει τα πλήθη, που λέει τα διάφορα, που κάνει τον αγαπητό στους νέους, που στηρίζει την νεολαία, τις επαναστάσεις, τις αναρχίες, το ένα και το. Ναι, πολύ καλά κάνεις, τα παιδιά έχουν δίκιο. Αλλά η πρόταση που τους κάνεις δεν είναι η λύση, ούτε η σωτηρία, ούτε η θεραπεία. Το ότι λες στο νέο παιδί, σε παραδέχομαι, έχεις δίκιο κλπ. Είναι ωραίο. Αλλά το επόμενο βήμα δείχνει αν είσαι πραγματικός αναμορφωτής της εποχής σου ή είσαι απλώς αυτό που λέμε, συγγνώμη να το πω, μαθητοπατέρας, αυτό που λένε. Παριστάνεις ότι είσαι με τους νέους. Και τι αντιπροτείνεις εσύ στους νέους, τι τους δίνεις, τι τους δίνεις για αντιστήριγμα και θεραπεία αυτού που κάνουν. Εσύ, αγαπητέ μου παραγωγέ της τηλεόρασης, της εποχής μας, εσύ μου στέλνεις αυτά παιδιά στην εξομολόγηση που κλαίνε επειδή είναι αγνά και ντρέπονται που είναι καθαρά. Και η άλλη κοπέλα έρχεται και λέει με άνεση ότι έχει κάνει έκτρωση, αλλά μετά και αυτή κλαίει όχι για μια μέρα, αλλά για χρόνια, για πολλά χρόνια να συνέλθει. Αυτή την έκτρωση εσύ την έμαθες να την αποφύγει, την κοπέλα αυτή. Την έμαθα, λέει. Της έχω κάνει 100 διαφημίσεις κάθε τόσο για τις προφυλάξεις. Αυτή είναι η θεραπεία. Η προφύλαξη είναι μόνο. Αυτή είναι η θεραπεία. Η θεραπεία δεν είναι η προφύλαξη της πραγματικής αγάπης. Την αγάπη ποιος θα την προφυλάξει? Την αγάπη την οποία τη βεβηλώνουμε και τη βιάζουμε καθημερινά, την αληθινή αγάπη. Ποιο προφυλακτικό μπορεί να την καθαρίσει αυτήν την αγάπη και να την κρατήσει αγνή, καθαρή, έτοιμη να δοθεί στο γάμο και να κρατήσει όχι 5 μήνες και 6 και 7 μήνες, αλλά 8 δεκαετίες που θα κρατήσει όλη η ζωή του παντρεμένου ζευγαριού? Τι παιδιά βγάζει η τηλεόραση, έχουν ποτέ να ρωτηθεί? Θα ήθελα να ρωτήσω αυτούς που είναι στην τηλεόραση να τους πω, αυτά που δείχνεις, προβληματίζεσαι, τι λογισμούς, τι φαντασίες καλλιεργούν στα παιδιά, τι πρότυπα δίνεις στα παιδιά όταν σε βλέπουν να έχεις δίπλα σου νεαρές κοπέλες μισοντυμένες, μισογδυμένες και να τις κολακεύεις, να ερωτοτροπείς με τη μία και την άλλη? Το δικό μου το παιδάκι που τα βλέπει αυτά, τι θα πει, τι θα νιώσει, τι θα ζηλέψει, τι θα βάλει πρότυπο μέσα του? Πώς θα δει την κοπέλα αυτή όπως βλέπει την αδερφή του με σεβασμό και αγάπη και ευλάβεια και εκτίμηση και καθαρή αγάπη? Πώς? Μπορεί αυτά να τα ακούει κανείς και να λέει ζεις στον κόσμο σου. Όντως ζω στον κόσμο μου και μου αρέσει πάρα πολύ ο κόσμος που ζω και θα ζω σε αυτόν τον κόσμο και θέλω πιο πολύ να ζω σε αυτόν τον κόσμο. Τον αληθινό κόσμο του Θεού. Τον κόσμο της ζωής. Γιατί ο κόσμος που ζεις εσύ μες στην αμαρτία και στην ασωτεία, που μεγαλώνεις έτσι τα παιδιά, οδηγούν σε εκτρώσεις. Οδηγούν σε πληγωμένες ψυχές, σε πληγωμένα σώματα, σε διαλυμένες σχέσεις, σε ναυάγια, σε διαζύγια, σε ψυχολογικά προβλήματα, σε ψυχοφάρμακα. Και αυτά δεν θα έρθουν να τα πούν σε σένα, τα λένε στην εξομολόγηση σε μένα και σε άλλους πολλούς ιερείς που δεχόμαστε και γινόμαστε δέκτες αυτών των δακρύων, αυτού του πόνου και αυτών των ερυπείων. Μαζεύουμε ερήπια. Δεν φταίνουν τα παιδιά. Το ξαναλέω, τα παιδιά δεν είναι κακά. Η εποχή μας έχει βαλθεί να τα ξεχαρβαλώσει τα παιδιά. Να τα ξεχαρβαλώσει. Τα παιδιά είναι καλά. Είναι κακά και καλά μαζί.
θέλουν διόρθωση, έχουν ελαττώματα. Αλλά εφόσον τα στρέφουν συνέχεια οι πάντες στο κακό, και εφόσον σου λένε ότι παιδί μου, αν κάνεις αυτό το πράγμα που είναι κακό, μπράβο σου. Θα σου πω, έβγε, θα σου πω. Είσαι ωραίος. Είσαι ωραίος. Τα κατάφερες, παλικάρι μου. Μπράβο. Για κάτι που παλιά θα σου λέγει ο άλλος, παιδί μου, γιατί το κάνεις αυτό. Γιατί το κάνεις αυτό. Γιατί να παρασύρεσαι και να καπνίζεις. Τώρα το ξενύχτη, το τσιγάρο, το να μεθάς, το να παίρνεις ουσίες, θεωρείται σύγχρονος τρόπος, έτσι, ή θεωρείται κουλτούρα. Θεωρείται πολιτισμός. Θεωρείται στάση ζωής. Δηλαδή έχει γίνει η έκπτωση της ζωής, το κατάντημα της ζωής, έχει γίνει τρόπος ζωής. Ιδανικό, φιλοσοφία. Μπερδεμένοι άνθρωποι φιλοσοφούν και οι άλλοι κάθονται και εκπλήσονται από κάτω και λένε πω, πολύ ωραία, ωραία τα πες ρε φίλε, λέει, πολύ ωραίο αυτό το που είπες, και έχει πει μια ανοησία. Έχει πει κάτι που δεν μπορεί να σταθεί στη ζωή, δεν στηρίζει κανέναν, δεν βοηθάει κανέναν, στον πόνο δεν μπορεί να σε στηρίξει, το θάνατο δεν μπορεί να τον νικήσει. Τίποτα. Τα παιδιά σήμερα δεν ασχολούνται με τίποτα το ουσιαστικό, το αληθινό στη ζωή. Δηλαδή δεν τα αφήνουμε να ασχοληθούν. Ασχολούνται με αυτά που εμείς τους προωθούμε για να εξυπηρετήσουμε τα δικά μας συμφέροντα. Αυτά που λέω δεν είναι θεωρία, διότι οι ψυχολόγοι, μην ασχολείσαι με μένα, διάβασε ψυχολογία να τα δεις αυτά. Η ψυχολογία δεν είναι της Εκκλησίας. Η ψυχολογία είναι του, η επιστήμη, έτσι. Η ψυχολογία λέει ότι η έφη ακριβώς είναι το αντικείμενο προσφοράς προϊόντων, δηλαδή τεράστιες επιχειρήσεις, τεράστια κονδύλια εκατομμυρίων στηρίζονται πάνω στις εφηβικές επιθυμίες, εκρήξεις, στα όνειρα, στις φαντασίες, στηρίζονται στους νέους. Έτσι δεν είναι? Όλα αυτά τα παιχνίδια τα παιδικά, όλες αυτές οι καφετέρειες, όλα αυτά τα κέντρα που κάνουμε για τους νέους, τα κέντρα διαφθοράς, οι νέοι τα στηρίζουν. Οι νέοι τα πληρώνουν, οι νέοι τα επενδύουν, οι νέοι τα συνεχίζουν. Αυτή είναι η πελατεία τους. Οι νέοι άνθρωποι είναι. Και αυτό το ξέρουν. Γι' αυτό ποντάρουν στους νέους. Και λέει, άμα πιάσουμε τους νέους, επειδή ο νέος δίνεται, τα δίνει όλα όταν πάει κάπου, δίνει όλη την καρδιά του, θα τους κάνουμε, θα τους απονευρώσουμε. Θα τους βγάλουμε τα νεύρα, δεν θα έχουν νεύρα αντίδρασης. Όταν έχεις νεύρα και σε ακουμπήσει κάποιος, αντιδράς. Ο νέος σήμερα δεν αντιδρά. Τον έχουν κάνει να αντιδρά για τον ιερέα, βλέπει έναν παπά σου και θέλει να του πει Χρουσουζιά, να το φτύσει. Βλέπει την εκκλησία, δεν θέλει να κάνει το σταυρό του. Εκεί τον έχουν μάθει να αντιδρά. Έτσι έχει μάθει. Δεν φταίει το παιδί. Δεν φταίει το παιδί πάλι. Όταν όμως κάνει κάτι που όντως θα έπρεπε η ψυχή του να αντιδράσει και να πει τι κάνω τώρα, τι πάω να κάνω εδώ πέρα. Πάω να πάρω ναρκωτικά, πάω να μπλέξω σε αυτήν την παρέα, πάω να ξενυχτήσω εκεί. Αυτό είναι κίνδυνο θάνατο, θα μπλέξω. Του λέει ο άλλος, τι θα μπλέξεις, ρε. Τι λέει, αυτή είναι η ζωή. Είδατε, ονομάστηκε ζωή ο θάνατος. Ονομάστηκε φως η νυχτερινή ζωή. Και η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή του Χριστού, από πολλούς θεωρείται ότι είναι κάτι παράξενο, κάτι ανεδαφικό, κάτι πολύ, ας πούμε, εκτός τόπου και χρόνου, που δεν μαγγίζει, που δεν έχει τίποτα να μου πει. Δεν φταίνε τα παιδιά. Έτσι τα έχουν μάθει. Έτσι τα έχουν μάθει. Καταξιωμένος είναι αυτός που έχει πολλές σχέσεις, παιδί μου, σήμερα. Καταξιωμένος δεν είναι ο ταπεινός. Είναι αυτός που φωνάζει. Είναι αυτός που φωνάζει. Έτσι το έχουν μάθει το παιδί. Στο σχολείο τα παιδιά λύνουν τις διαφορές τους με ξύλο. Επισόδια. Ομάδες. Κλίκες, μαζευόμαστε, σπάμε του ενός τη μούρη, το χτυπάμε, κλέβουμε πράγματα. Μου είπε ένα παιδί, τον πιάσαν στο σταθμό του μετρό και του πήραν τον μπουβάν. Τον γδίσαν οι άλλοι. Φίλοι του, παιδιά άλλα. Σε άλλον πήραν τα παπούτσια, λέει. Τα παπούτσια ήταν η μάρκα και του πήραν τα παπούτσια. Ποιος θα έκανε τα παιδιά αυτά να κλέβουν παπούτσια, να κλέβουν κινητά, να χτυπάνε τους άλλους, να σπάνε? Ποιος θα έκανε τα παιδάκια αυτά? Αυτά όταν γεννήθηκαν στο μευτήριο. Για δες φωτογραφίες τις παλιές. Αθώα παιδάκια ήταν. Ποιος τα μεγάλωσε έτσι τα παιδιά? Ποιος τα έκανε τα παιδιά έτσι αγνώριστα? Που πριν λίγα χρόνια ήταν άγγελοι και τώρα δεν τα γνωρίζεις. Η εποχή μας τα κάνει έτσι τα παιδιά. Η τηλεόραση δεν έχει μάθει το παιδί σου να έχει ειρήνη στην ψυχή του. Δεν το έχει μάθει να έχει απλότητα. Δεν το έχει μάθει να έχει ολιγάρχεια. Να χαίρεται με τα λίγα. Πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά. Θέλω να βρω μια ωραία κοπέλα. Όχι όποια να είναι. Και θέλω να τη βρω για το λόγο που θέλω εγώ, όχι να αγαπώ, όχι να δεσμευτώ, όχι να κάνω οικογένεια, όχι να ριζώσει η αγάπη μου κάπου, όχι να την κοιτώ και να χαίρομαι, θέλω κάτι να πάρω, έχω ιδιοτέλεια. Αυτό δεν φταίει το παιδί. Αυτό φαίνεται από όλα τα έργα, από όλα τα μηνύματα που είναι γύρω μας. Ωραίος, δυνατός, πλούσιος, σύμφωνος με τα πρότυπα της τηλεόρασης, ωραία, θα έχεις μέλλον. Έτσι θα έχεις μέλλον. Αλλιώς δεν έχεις μέλλον. Δεν προκόβεις.
Είσαι το παιδί που σε κοροϊδεύουν όλοι, πας στην άκρη. Το καλό παιδάκι, το κακομοίρικο παιδάκι, ο ταπεινός σήμερα δεν πιάνει, δεν μετράει. Μου λέει κι ένας ότι μια οδηγία λέει σε κάποιον να πάει σε μια εταιρεία να τον προσλάβουν και είναι νέος, άμα του πούνε είσαι ο καλύτερος και πει εντάξει δεν είμαι και καλύτερος, υπάρχουν και καλύτεροι από μένα, δεν τον προσλαμβάνουν. Δηλαδή σήμερα πρέπει να παραδέξεις ότι είσαι ο καλύτερος, να πατάς πάνω στους άλλους και να λες είμαι ο καλύτερος, θα σας φάω όλους. Πού είναι η αγάπη? Πού είναι η αγάπη που λέει ο Χριστός ότι άμα σου ζητήσει ένας κάτι, δώσ' του και τα, σου ζητάει το πουφάνου, σου δώσ' του και το πουκάμισό σου. Σου λέει αυτό κάνει και το άλλο, θυσιάσου για τους άλλους, υποχώρησε για τον άλλον. Πού είναι, άμα γίνεις λέει έτσι, είσαι θύμα. Η εποχή μας δηλαδή έχει ένα πρότυπο για τα παιδιά που μεγαλώνουν έτσι τα παιδάκια. Μια μέρα είχα πάει σε μια ομιλία στην Αθήνα και γύρισα με τον ηλεκτρικό. Και ήταν Σάββατο βράδυ. Και γύρισα με τον ηλεκτρικό από το μοναστηράκι, αν ξέρετε. Αν είστε εδώ, οι άλλοι είναι μια απόσταση, εν πάση περιπτώσει, με αρκετά χιλιόμετρα, πόσο είναι, 6-7 χιλιόμετρα, δεν ξέρω πόσο είναι, από Μοναστηράκι που είναι στην Αθήνα κάτω στο Σύνταγμα κοντά, μέχρι, πού πήγα, Μαρούσι. Εκεί λοιπόν ήταν Σάββατο βράδυ, έμπαιναν μέσα νεολαία, κόσμος, νέα παιδιά συνέχεια, πήγαν να διασκεδάσουν. Γιατί δεν μπορούν να κάτσουν, δεν έχουν ας πούμε γαλήνη και ηρεμία για το σπίτι, θέλουν να εκτονωθούν, να κάνουν κάτι. Και έβλεπα τα πρόσωπά τους. Και προσπαθούσα να φανταστώ πίσω από αυτό το πρόσωπο άγια πρόσωπα, άγιες μορφές στις αγιογραφίες. Το κατάφερα, μπόρεσα. Δηλαδή, έκανα λίγο τροποποιήσεις μερικές, έλεγαν αυτή η κοπέλα δεν είχε τα μαλλιά της έτσι αναμαλιασμένα, καρφιά, ζελέ. Και έβγαζα λίγο τα μαλλιά, τα έκανα πιο εκεί, τη χτένιζα εγώ λίγο νοερά, πιο ωραία. Έβγαζα λίγο τα make-up και αυτά και έλεγα πω, πω αν φύγουν όλα αυτά. Τι ωραίο πρόσωπο έχει αυτή η κοπέλα, τι καλή ψυχούλα θα έχει και αυτή, αγία κοπελίτσα θα ήταν. Και αυτό το αγόρι και αυτό άγιο παιδί θα ήταν. Και αυτός και όλοι οι άγιοι μου φαίνονταν ότι θα μπορούσα να είναι. Αλλά όταν μετά τους ξανακοίταζα στο παρόν, στο εδώ και τώρα, έλεγα, πω ρε παιδί μου, πώς τα κάναμε έτσι τα παιδιά. Άγρια πρόσωπα, ηρωνίες, πειράγματα ενοχλητικά, εσχρά υπονοούμενα, τάση επίδειξης, κάτι να δείξουν. Ρούχα παράξενα, κεντρικό ντύσιμο, χτένισμα περίεργο, σκισμένα ρούχα. Λέω Χριστέ μου, είναι ευτυχισμένα τα παιδιά αυτά, είναι ευτυχισμένα. Όχι να εκτονώνονται, κατέβηκαν κάπου να πάνε σε κάτι κέντρα που είναι, συγκεντρώνονται όλοι οι νεολαία εκεί μέσα. Έχουν νόημα και σκοπό. Άμα αρρωστήσει κάποιος, ας μην ξέρουν το που είναι, να παρηγορηθούν ξέρουνε. Να κάνουν υπομονή ξέρουνε, άμα τα βρει μια δυσκολία στη ζωή. Άπου αντρευτούνε, ξέρουν να κρατήσουν το γάμο τους. Και έλεγα μέσα μου, γιατί τώρα μπορεί να λες και εσύ ότι υπερβάλλω, αλλά πες μου εσύ, πάρε ένα τηλέφωνο στο 41-18-602 και 41-18-640 είναι τα τηλέφωνα. Πάρε και πες μου, αν θέλεις, πόσα από τα παιδιά αυτά άραγε μεθαύριο που θα κάνουν οικογένεια θα την κρατήσουν την οικογένειά τους για πολλά χρόνια. Εγώ δεν θέλω να ευχηθώ κάτι κακό. Ακριβώς αυτό εύχομαι, να κάνουν ευτυχισμένη ζωή. Αλλά κάτι μέσα μου λέει ότι το λένε και οι στατιστικές, ότι τα πιο πολλά από αυτά τα παιδιά έρχεται ένα πολύ δύσκολο μέλλον για τη ζωή τους. Έτσι όπως τα φτιάξαμε. Έτσι όπως τα φτιάχνει η εποχή μας που δεν νοιάζεται για να δώσει ποιότητα ζωής σε αυτά τα παιδιά. Ποιότητα. Ποιότητα. Δεν να κάνεις ωραία αθλητικά κέντρα, ούτε κέντρα διασκέδασης, ούτε ωραίες καφετέρειες και ωραία μπαρ. Περιποιημένα και τέλεια μέσα με πλακάκια να λάμπουν όλα και ωραίο φωτισμό, έτσι ωραία ατμοσφαιρική, το κλίμα όμορφο και φωταψίες και φωτορυθμικά και τέτοια. Δεν είναι αυτό. Ποιότητα ζωής είναι κάτι άλλο. Ποιότητα ζωής είναι αυτό που μεθαύριο που το παιδάκι αυτό που τώρα ερωτοτροπεί και τα φτιάχνει με τη μία και την άλλη θα κάνει δεσμό, θα κάνει παιδί. Θα κρατήσει σπίτι, θα κάνει οικογένεια, θα έχει χρήματα, θα πληρώνει τα παιδιά του, θα τα μεγαλώσει σωστά, θα τα μάθει γιατί να ζουν, γιατί να αγωνίζονται, θα τους λέει παραμύθια σωστά, θα τα κοιτάει και θα χαμογελά, θα τα κρατά στο σπίτι του, θα αγαπά τη γυναίκα του και δεν θα χωρίσει και θα έχει γαλήνη. Το προσωπάκι του θα έχει ηρεμία. Ποια από τα παιδιά αυτά θα έχουν ηρεμία? Ποια? Πού τα λέω τώρα αυτά? Σε σένα τα λέω που λες ότι το παιδί σου δεν είναι καλό και είναι κακό και σου εξηγώ ότι το παιδί σου δεν είναι κακό. Έτσι το έκανε η εποχή μας. Η εποχή μας, ο κόσμος μας, το ρεύμα του κόσμου όλου, αυτό που λέει η Εκκλησία μας κόσμος, ο κόσμος,
Αυτή η φράση αόριστη σημαίνει το ένα πνεύμα, ένα κλίμα, μια ατμόσφαιρα την οποία ο διάβολος πολύ την εκμεταλλεύεται και αυτός την εμπνέει, αν μπορούμε να πούμε τη λέξη αυτή για το διάβολο. Αυτός φτιάχνει το κλίμα της εποχής μας. Ο διάβολος φτιάχνει το κλίμα της εποχής μας. Γιατί αν το φτιάχνει ο Χριστός, δεν θα χωρίζαν όλα τα ζευγάρια. Οι μισοί γάμοι χωρίζουν. Διαζύγια. Το έχεις σκεφτεί αυτό, το παιδί σου. Καταρχήν τώρα εσύ που με ακούς έχεις και εσύ χωρίσει. Έτσι δεν είναι? Κάποιοι εννοώ, όχι όλοι. Εσύ έχεις χωρίσει. Το δικό σου το παιδί θα κάνει γάμο σαν το δικό σου? Θα χωρίσει και αυτό? Ή θα γίνει πλέον μια ρουτίνα αυτό στη ζωή μας και θα παντρευόμαστε όλοι 2-3 φορές έτσι από συνήθεια, από εναλλαγή? Αυτό δεν κάνει ευτυχισμένη τη ζωή μας. Αν δεν ριζώσεις κάπου, δεν ευτυχείς, δεν γαλινεύεις, δεν αναπαύεσαι, δεν βρίσκεις τον εαυτό σου. Και δυστυχώς τα λάθη επαναλαμβάνονται και πάμε σε μια κατάσταση. Δηλαδή, αν δεν είσαι σήμερα της Εκκλησίας, δεν πας καλά, τρελαίνεσαι. Γι' αυτό να δοξάζει το Θεό, και έλεγε ένας να κάνεις το σταυρό σου με τα δυο σου χέρια, και με τα δυο σου χέρια να δοξάζεις το Θεό που είσαι κοντά στο Χριστό, που έχεις το σπίτι σου, που έχεις νόημα και σκοπό, που ξέρεις πού πας, ποιον πιστεύεις, ποιον αγαπάς, που χαίρεσαι με το τίποτα, που πίνεις νεράκι και νιώθεις την ευτυχία που δεν νιώθει αυτός που πίνει τα πιο βαριά σφινάκια, τα πιο καταπληκτικά αναψυκτικά, τα πιο ωραία ποτά, ό,τι σέικερ θέλεις και να πιεις και τους νες καφέ και όλα αυτά. Νεράκι μπορείς να πίνεις και να χαίρεσαι. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις μέσα σου μια άλλη πηγή ευτυχίας, ανώτερη, για να μην σου λείπουν μετά τα άλλα υποκατάστατα που θέλεις, δυνατές εμπειρίες, συγκινήσεις, καταπληκτικές, εξωτερικού τύπου. Η χαρά είναι κάτι που μέσα σου θα το ζήσεις και μετά χαίρεσαι με το τίποτα. Βλέπεις ένα μικρό παιδάκι αθώο πριν πονηρέψει, πριν το χαλάσουμε, πριν το βλάψουμε, πριν το καταστρέψουμε, του δίνεις ένα μικρό πανάκι, ένα βιβλιαράκι, ένα στυλό, ένα τίποτα, ό,τι θέλεις βάνε στον, ένα μαξιλαράκι και παίζει. Και παίζει με το τίποτα. Και όσο μεγαλώνεις, όλα σου φταίνε. Όλα τα έχεις και τίποτα δεν σε ικανοποιεί. Και όλο αγοράζεις και όλο ανικανοποίητος είσαι. Να η εποχή μας. Έτσι γίνονται τα παιδιά. Το παιδί σου είναι το πιο καλό παιδί του κόσμου. Είναι απλώς το παιδί της εποχής σου. Το παιδί της εποχής μας. Άρρωστο, πονεμένο, αναγκεμένο, όπως έλεγε ο πατήρ Πορφύριος. Έχει ανάγκη δηλαδή από βοήθεια. Μπερδεμένο. Του έχουν μπερδέψει τους λογισμούς και αν ακούει τώρα κανένα τέτοιο παιδί δεν θα καταλάβει και πολύ καλά αυτά που λέω. Γιατί ξέρεις τι, τώρα σου μιλάω για μια άλλη πατρίδα που τη χάσαμε. Σου μιλάω για μια νοσταλγία μιας εμπειρίας που μερικά παιδιά δεν τα έχουν ζήσει ποτέ αυτά. Γιατί δεν έχει ζήσει το παιδί τι θα πει ωραία οικογένεια για να του φέρω γαναμνήσεις τώρα να συγκινηθεί. Καταλαβες, όταν το παιδί μεγαλώνει από μωρό σε διαλυμένες οικογένειες, πώς τώρα να του θυμίσω εγώ τι εστί ωραία ζωή, αφού δεν την έχει ζήσει ποτέ. Εσύ όμως, ο μεγαλύτερος που ακούς και η μεγαλύτερη, έχεις ανάμνηση. Ίσως θυμάσαι κανένα παππού, καμιά γιαγιά, κανένα θείο σου ή και τους γονείς σου, να έχεις μια ωραία οικογένεια ζήσει και λες, ναι ρε παιδί μου, έτσι έχουμε αλλάξει τα τελευταία χρόνια πολύ γρήγορα. Ραγδαία αλλάζει ο κόσμος. Η ατμόσφαιρα της ζωής μας, οι συνθήκες, κυρίως οι πολιτιστικές συνθήκες και το ήθος μας αλλάζουν πολύ γρήγορα τώρα τελευταία. Πολύ γρήγορα και διαλυόμαστε. Και παρόλα αυτά είμαι πολύ αισιόδοξο. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν πάμε καλά και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο για την Εκκλησία, όχι για τον κόσμο. Για τον κόσμο αυτό είναι πάει στην αυτοκτονία. Αλλά για την Εκκλησία είναι πολύ αισιόδοξη αυτή η τραγωδία που ζούμε, διότι από τον πάτο που θα πιάσουμε σε λίγο θα αναγκαστούμε να βγάλουμε καμιά φωνή. Και να πούμε, τι γίνεται ρε παιδιά, πού φτάσαμε σε αυτόν τον πάτο, ακούει κανείς? Ακουμπήσαμε κάτω, δεν πάει παρακάτω, τι θα γίνει? Και όταν βγάλουμε φωνή και πούμε, Κύριε, λέει σε μας, τότε υπάρχουν ελπίδες. Εγώ έτσι νομίζω. Ότι τα παιδιά είναι πολύ καλά παιδιά. Απλώς είναι παιδιά μπερδεμένα. Παιδιά που τα έχει χαλάσει η εποχή μας. Μια άλλη φορά θα πούμε πώς τελικά. Δεν ξέρω αν αυτά που λέμε σε βοηθάνε ή σε προβληματίζουν. Απλώς τα λέω για να κρίνεις πιο καθαρά το παιδί σου, πιο ήρεμα. Να μην φωνάζεις πολύ. Να μην το μαλώνεις απότομα. Να σκέφτεσαι ότι εκεί που πας να το μαλώσεις και να το βαρέσεις και να το φωνάξεις και να το βρίσεις κιόλας, που δυστυχώς το κάνεις κι αυτό, είναι ήδη. Χτυπημένο το παιδί σου και τσακισμένο στη ζωή από τόσα που έχει περάσει και μπορείς να κουράζεσαι όλη μέρα στη δουλειά, αλλά και το παιδί είναι πολύ βασανισμένο, σαν να δούλευε και αυτό 8 ώρα. Γιατί το έχει κουράσει η τηλεόραση, το έχει κουράσει η βλακεία των μεγαλύτερων, το έχει κουράσει η αμαρτία των μεγαλύτερων, το κενό νοήματος, η ζωή κενή νοήματος, το έχει κουράσει. Ξέρεις που ζει το παιδί σου τόσα χρόνια χωρίς ουσιαστικό νόημα, ξέρεις τι κούραση είναι αυτό για την ψυχή? Τεράστια κούραση.
μεγαλώνει με τον υπολογιστή, αλλά δεν έχει νόημα η ζωή του και τρελαίνεται. Αρρωσταίνουν τα παιδιά από τους υπολογιστές σήμερα. Ενώ δεν αρρώστησε κανένα παιδί από την προσευχή, δεν αρρώστησε από τον Χριστό, δεν αρρώστησε από τη Θεία Κοινωνία, δεν αρρώστησε από τον Χριστό, από την Εκκλησία, από την αγάπη, από τα παραμύθια της γιαγιάς. Δεν αρρώστησε κανένα παιδί. Από τον υπολογιστή τα πάνε, λες, τώρα στο νοσοκομείο. Παιδιά που παθαίνουν κρίσεις, σαν επιληπτικά χτυπιούνται από τον υπολογιστή, παθαίνουν εξάρτηση. Μου δείξε ένα παιδί στον υπολογιστή κάποια κάτι φιλμάκια, κάτι βιντεάκια που κατέβαζε και έδειχνε παιδιά που εξαρτημένα από τον υπολογιστή πώς χτυπιούνται, πώς αρρωσταίνουν, πώς σπάνε το πληκτρολόγιο από την ιστερία που τα πιάνει. Τα παιδάκια δεν φταίνε. Δεν φταίνε. Και αν χτυπάει το πληκτρολόγιο και τα σπάει όλα και έχει τα νεύρα του, ξέρεις τι δείχνει? Δείχνει ότι αρχίζει κάτι και ξυπνάει μέσα του. Και όσο πιο πολύ τα παιδιά φωνάζουν, όσο πιο πολύ πορώνονται, όσο πιο πολύ τα σπάνε, τόσο πιο πολύ μου δείχνουν ότι διψάνε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και λέω μέσα μου, αυτά τα παιδιά είναι οι μελλοντικοί λάτρεις του Θεού. Αυτά τα παιδιά κάποια στιγμή, όσα νεύρα βγάζουν, όσες γροθιές δίνουν, όσα μπράτσα βάζουν εδώ και εκεί, κάποια στιγμή όλα αυτά, ένα κουμπί να πατηθεί σωστά, θα γυρίσει όλη αυτή η δύναμη στο Θεό. Απλώς δεν έχει γίνει ακόμα η σωστή κίνηση από τους μεγαλύτερους, δεν έχουν φτάσει ακόμα στο σωστό σημείο που ο Θεός περιμένει να τα τραβήξει τα παιδιά αυτά κοντά του. Μακάρι αυτή η ώρα, αγαπητοί μου, να μην αργήσει. Να αγαπάς το παιδί σου. Να το αγαπάς. Να το συγχωράς. Να το καταλαβαίνεις. Αυτό που λένε τα παιδιά είναι αλήθεια. Δεν με καταλαβαίνουν οι μεγάλοι. Να το κατανοείς. Εγώ δεν σου είπα να του λες μπράβο, έχεις δίκιο σε όλα, αλλά μπες λίγο στη θέση του, σκέψου πώς πέρασε, πώς μεγάλωσε, τι εμπειρίες είχε, τι ερεθίσματα δέχτηκε. Εσύ ακούς τώρα αυτή την εκπομπή. Το παιδί σου ακούει? Δεν ακούει. Εσύ ακούς κάτι και προβληματίζεσαι, σκέφτεσαι, καθαρίζεις το μυαλό σου, το φιλτράρεις, κρίνεις, συγκρίνεις. Το παιδάκι δεν ακούει τέτοια πράγματα. Ακούει ότι του δίνει η εποχή μας. Και η εποχή μας δεν είναι. Άμα δεν έχει το Χριστό η εποχή μας, πώς θα καθαρίσει ο νους? Φίλοι μου, το είπε ο Χριστός. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Χωρίς εμένα θάλασσα θα τα κάνετε. Χωρίς εμένα μια τρύπα στο νερό θα κάνετε. Χωρίς εμένα θα καταστραφείτε. Τελείως. Δεν σας απειλώ. Σας λέω την αλήθεια. Γιατί εγώ είμαι που θα ρυθμίσω το μυαλό σας. Εγώ είμαι που θα φωτίσω τη συνείδησή σας. Άμα δεν με έχετε, θα αρρωστήσει το μυαλό σας. Σας το λέω να το ξέρετε. Και εμείς του λέμε, κάτσε στην άκρη. Και ο Κύριος λέει, δεν θα κάτσω στην άκρη, θα κάτσω εκεί στο Γολγοθά, θα σταυρωθώ και θα κάτσω εκεί σταυρωμένος. Αλλά αν με αφήσετε και δεν έρθετε κοντά μου, ανησυχώ για το μέλλον σας. Θα τρελαθείτε. Και τώρα αυτό παθαίνουμε. Τρελαινόμαστε χωρίς το Χριστό. Και λέει κάπου μια επιστολή του Αγίου Αποστόλου ότι παρέδωκεν ο Θεός αυτούς εις αδόκιμον νουν. Ποιήν τα μη καθήκοντα. Τους έδωσε ο Θεός, λέει, τους παρέδωσε σε νου αδόκιμο. Μυαλό που δεν μπορεί να δοκιμάζει τα πράγματα καθαρά, να ξέρει ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Σύγχυση. Μπέρδεμα. Και εσύ λες τώρα, το παιδί μου δεν είναι καλό. Το παιδί σου είναι πολύ καλό, απλώς είναι βασανισμένο και πληγωμένο. Βασίλη Χατζηνικολάου, κάτι αισιόδοξο παρακαλώ, γιατί νομίζω σήμερα το παράκανα. Αλλά το λέω για να μην μαλώνετε τα παιδιά σας. Αυτό σας λέω. Τα παιδιά σας. Αγαπήστε τα. Γι' αυτό, Βασίλη, δώσ' μας κάτι αισιόδοξο, μια νότα χαράς. Και εσείς, αν θέλετε, πάρτε στο 41-18-602-41-18-640 να μου πείτε κάτι, ή στο athéata.perasmata@yahoo.gr και να ρωτήσετε πότε να μεταδίδετε εκπομπή στο δικό σας τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό. Εδώ στην Αθήνα μεταδίδεται από την Πυριακή Εκκλησία κάθε Δευτέρα 2 το βράδυ, 2 με 3, για αυτούς που ξενυχτούν, για τους νέους που ξενυχτούν για διάφορους λόγους και αυτούς που δουλεύουν. Καλή δύναμη, με αγάπη. Με καλοσύνη στην καρδιά και με αγάπη στο σπίτι σας και με ανοιχτές τις πόρτες και τα παράθυρα για να μπαίνει πιο πολύ φως από τον Χριστό, για να έχουμε καλούς γονείς, καλά παιδιά, όμορφη ζωή, ευτυχισμένη, μέσα σε αυτή την κόλαση που ζούμε, εμείς να είμαστε σαν τον Νόε που με την κυβωτό του κατάφερε μέσα στον κατακλυσμό και έφτασε σε τόπο σταθερό, σε τόπο μόνιμης ασφάλειας και αγάπης, στο χώρο της αγάπης του Θεού. Καλή δύναμη, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητοί γονείς, αγαπητά παιδιά, αγαπητοί αδελφοί και πατέρες, να εύχεστε όλοι για όλους. Χαίρετε.